Μια πρόταση βόμβα εξετάζει το Ευρωκοινοβούλιο, παίρνοντας το τιμόνι από τα χέρια χιλιάδων οδηγών τα βράδια, στην προσπάθεια μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο το 0% στα τροχαία δυστυχήματα το 2050 και με τι ενέργειες που έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή, ο αριθμός εκτιμάται πως θα φτάσει στα 19.800 το 2030 από το δυσθεώρητο 51.400 του 2001. Στο πλαίσιο αυτό, την 1η Μαρτίου του 2023, η Κομισιόν παρουσίασε τι προτάσει τη για τον εξυγχρονισμό των κανόνων για τι άδειε οδήγηση και μέσα σε αυτέ είναι και ο περιορισμό οδήγηση κατά τι νυχτερινέ ώρε συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών. Πρόκειται για όσου είναι αρχάρι, δηλαδή απέκτησαν πρόσφατα το δίπλωμα οδήγηση με την απαγόρευση κυκλοφορία να εφαρμόζεται από τα μεσάνυχτα έω και τι 6 το πρωί. Μεταξύ άλλων, για του αρχάριου οδηγού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μείωση τη επιτρεπόμενη ταχύτητα εκτό αστικών περιοχών στα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και αυστηρότερε κυρώσει όταν οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και οδηγούν χωρί άδειο κυκλοφορία. Τέλο, προτείνεται οι αρχάριοι οδηγοί να μπορούν να οδηγούν μόνο οχήματα βάρου έω 1800 κιλά. Στο πλαίσιο αυτό, για να μπορέσουν να οδηγήσουν μεγαλύτερου βάρους για τα θα πρέπει να αναβαθμίσουν το δίπλωμά του σε Β. Plus. Σημειώνεται ότι για να απαλλαχθούν από το σύνολο των προαναφερθέντων περιορισμών οι αρχάριοι οδηγοί και να μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμά του σε Β, plus, τότε θα πρέπει να παρέλθει μια δοκιμαστική περίοδο, η οποία θα έχει διάρκεια 2 ετών.